θα μιλήσουμε και για το πώς το κάθε ζώδιο θα ευνοηθεί από αυτή την υπέροχη όψη και θα ξεκινήσουμε φυσικά από τους κρυούς μας. Για εσάς, αγαπημένοι μου κρύοι, είναι πολύ πιο σημαντική από οποιονδήποτε άλλο ζώδιο, γιατί ο Άρης, δικός σας κυβερνήτης, πραγματοποιεί το υπέροχο αυτό τρίγωνο και θα σας δώσει φυσικά. Θα σας δώσει το θάρρος να κάνετε καταπληκτικές εκκινήσεις τόσο στα προσωπικά σας όσο και στα επαγγελματικά σας. Για τους Ταύρους μας τώρα, αυτή εδώ η πολύ όμορφη όψη έχει να κάνει κυρίως με το πώς θα δουν το θέμα της επικοινωνίας τους. Τώρα πρέπει να επικοινωνήσετε τα θέματά σας, γιατί έχετε την έννοια να το κάνετε και με αυτή την πολύ καλή επικοινωνία θα λυθούν πολλά θέματα του παρελθόντος. Για τους διδύμους μας, ο καιρός δεν είναι τόσο ευνοϊκός για συμφωνίες, υπογραφές. Ναι, μεν μια πολύ όμορφη όψη αυτή εδώ, δεν είναι ευνοϊκό στο κομμάτι των συμφωνιών και φυσικά για ό,τι άλλο εσείς πρέπει να υπογράψετε. Αφήστε το για λίγο αργότερα. Εσείς, καρκίνοι μου, με τον Άρη στο δικό σας ζώδιο, έχετε γίνει πολύ τολμηροί και όλη αυτή η τόλμη θα σας οδηγήσει στο να διεκδικήσετε το δίκιο σας με κάθε τρόπο. Τα λιοντάρια μας θέλουν προσοχή, γιατί κάποια μυστικά που σας εκμυστηρεύονται, αγαπημένοι λέοντες, μπορεί να εμπεριέχουν δόλο και να σας οδηγήσουν σε λανθασμένες κινήσεις. Παρθένοι μου, για εσάς αυτό το υπέροχο τρίγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα είναι αρκετά βοηθητικό, αρκεί να μην υποκύψετε σε κάποιες εξαπατήσεις ή παρανοήσεις που ο Ποσειδώνας μπορεί να σας φέρει, ειδικά οι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο. Και αν τώρα πάμε στους αγαπημένους ζυγούς, για τους ζυγούς μας αυτή εδώ η όψη του Άρη στο τρίγωνο με τον Ποσειδώνα έχει να κάνει με υπενθύμηση της φροντίδας, της υγείας σας και της σωματικής σας ευεξίας. Σκορπιοί μου, για εσάς είναι πολύ ερωτική αυτή η θέση του Άρη, γιατί αν σκεφτούμε ότι είστε από τα ζώδια που ευνοείτε λόγω του τριγώνου που δημιουργεί με το δικό σας ζώδιο, σημαίνει έρωτες, αλλά και ερωτικές επιστροφές παίζουν στο πρόγραμμα το δικό σας. Τοξότης μου, τα θέματα της οικογενειακής σας γαλήνης, της ακίνητης περιουσίας σας, είναι τα θέματα που ίσως αυτός εδώ ο Άρης τσιγκλήσει λιγάκι και σας οδηγήσει στο να τα λύσετε. Για εσάς, εγώ καιρή μου, ένας Άρης ακριβώς απέναντι, εκεί, στο κομμάτι που αφορά τη σχέση σας, ίσως σας κάνει να δείτε με άλλο μάτι αυτή τη φορά τι μπορείτε να κάνετε εσείς ή να οδηγήσετε τη σχέση σας σε κάτι καλύτερο από αυτό που μέχρι τώρα βιώνετε. Πάντα ένας Άρης απέναντι του ζώδιό μας είναι αρκετά πολεμικός στο κομμάτι που αφορά τις σχέσεις. Υδροχόοι. Για εσάς, υδροχόοι μου, ίσως η βελτίωση των προσωπικών σας σχέσεων να είναι σημαντική αυτό εδώ το διάστημα, γιατί αυτός εδώ ο Άρης σε δύσκολη μεν θέση. Τι μπορεί να δείξει? Τον τρόπο που εσείς θα επιλέξετε για να γίνετε διεκδικητικοί και μαχητικοί στα θέματα τα προσωπικά σας. Και για τα ψαράκια, με έναν Ποσειδώνα στο δικό σας ζώδιο φυσικά και έναν Άρη πολύ νερέλιο να σας κάνει τρίγωνα, οι έρωτες ναι, πραγματικά θα μπορούσαν να είναι πολύ σημαντικοί αυτό το διάστημα, αλλά εσείς ψαράκια μου τώρα εκπαιδεύεστε στη σοφία και στη διάκριση. Ναι, θα έρθουν σύντροφοι πολύ στη ζωή σας, αρκεί, ή μάλλον σύντροφοι που στο μέλλον θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά εσείς πρέπει να επιλέξετε με μεγάλη διάκριση και προσοχή.